Οι Βρετανοί προσέρχονται στις Κάλπες υπό την σκιά των τρομοκρατικών επιθέσεων. Θα συνδεθούμε με την κυρία Άντζελα Δημητρακάκη, που είναι συγγραφέας και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, και θα θέλαμε να μας δώσετε ένα κλίμα, πώς είναι η κατάσταση εκεί πλέον. Η ατζέντα έχει αλλάξει, ο κόσμος μιλάει περισσότερο για το θέμα της ασφάλειας και λιγότερο για το Brexit. Έχει αλλάξει σε κάποιο βαθμό. Το βασικό θέμα είναι φυσικά αυτή η ιστορική απόφαση, η οποία είναι πολιτική απόφαση βέβαια, να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα οι δημοκρατικές επιθέσεις που δέχτηκε η χώρα έχουν παίξει κάποιο ρόλο, γίνοντας αρκετό ενδιαφέρον για όλους τους λόγους, και καλούς και κακούς, για την ασφάλεια των ασφαλιστικών πληθυσμών. Αλλά νομίζω ότι οι οπαδοί, το πω έτσι, των συντηρητικών θα συνεχίσουν να βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπουν ακόμη και σε σχέση με την ασφάλεια, παρά το ότι υπάρχουν στοιχεία, σαφέστατα στοιχεία, ότι οι περικοπές έπαιξαν ρόλο στις επιθέσεις και στο πώς έγιναν και στο γενικά στο όλο σκηνικό που αναπτύχθηκε γύρω από εκεί. Αλλά εφόσον με ρωτήσετε πώς είναι το κλίμα είναι διαφορετικό σίγουρα εδώ που είμαι εγώ, γιατί στη Σκωτία, και διαφορετικό νότια των συνόρων, δηλαδή στην Αγγλία. Αρχικά, όταν η Τερέζα Μέι προκήρυξε αυτές τις προώρες εκλογές, πολλοί πίστευαν ότι θα είναι ένας περίπατος, έτσι. Φαινόταν ότι θα είχε ένα μεγάλο προβάδισμα. Όσο όμως περνούσαν οι μέρες και πλησίαζε η ώρα της κάλπης, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψαλίδα αυτή έχει κλείσει. Ναι, υπάρχουν διαφορετικές δημοσκοπήσεις και έχω και φίλοι προσωπικά που δουλεύουν στις σχετικές εταιρείες. Τουλάχιστον όσον αφορά σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ο κόσμος είναι αντιφατικός. Όπως θέλετε, με συγκεκριμένη φίλη μου, δεν ξέρει τι θέλει. Από τη μία πλευρά, μπορεί να κλείνει προς συντηρητικούς, ενώ στην πραγματικότητα οι πολιτικές, τις οποίες επιθυμεί είναι φυσικά αυτές που προτείνουν οι εργατικοί, οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή καμπάνια, η οποία ανέρεσε πάρα πολλά πράγματα στο μεγάλο μέρος του κοινού, ας το πω έτσι, των ψηφοφόρων, οι οποίοι άγονται και φέρονται. Δηλαδή, κινούμαστε σε έναν άξονα με δύο κόμματα που μπορεί να κλείνεται έτσι είτε αλλιώς. Είναι αλήθεια ότι η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε τις εκλογές με πρόθεση όχι απλά να τις κερδίσει, αλλά να τελειώνει και με την ιστορία που λέγεται Jeremy Corbyn, δηλαδή με ένα αριστερό εργατικό κόμμα. Ήταν ένας βασικός στόχος, ένα βασικό ζητούμενο των εκλογών. Αυτό δεν θα συμβεί. Πιστεύω, γιατί ακριβώς η εκκρατεία των εργατικών ήταν τις οποίες ηγήθηκε φυσικά ο Corbyn, που δέχεται απίστευτες επιθέσεις από τον τύπο κλπ. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή και πολύ πιστική εκστρατεία, και όπως το μανιφέστο βέβαια των εργατικών, που ήταν κοστισμένο, ενώ των συντηρητικών δεν ήταν. Δηλαδή, έχουμε πράγματα που είναι. Δεν ξέρει κανείς πώς να τοποθετηθεί πια απέναντι σε αυτές τις προφανείς διαφορές. Θεωρείτε ότι η κάλπη θα βγάλει ένα καθαρό αποτέλεσμα, δηλαδή θα πάμε σε μια κυβέρνηση που θα είναι αυτοδύναμη ή σε μια κυβέρνηση που θα πρέπει να κάνει συνασπισμού, συνεργασίες με άλλα κόμματα? Το δεύτερο είναι η καλύτερη περίπτωση, το να υπάρχει αυτό που λέμε hand parliament, δηλαδή να μην υπάρχει αυτοδυναμία των συντηρητικών. Υπάρχει μια ελάχιστη τέτοια περίπτωση που είναι και η μόνη που προκαλεί έτσι κάποιο ενδιαφέρον γενικότερα, γιατί όπως ίσως γνωρίζετε, το UKIP, που ξεκίνησε, το ακροδεξιό κόμμα που ξεκίνησε αυτή την εκστρατεία εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία έχει απορροφηθεί από τους ΤΟΕ, από τους συντηρητικούς, οι οποίοι έχουν ανεβάσει ούτως ή άλλως πολύ τα ποσοστά τους. Δηλαδή πήραν ένα ολόκληρο κόμμα, το οποίο είδαμε και στις τοπικές εκλογές πριν από λίγο καιρό, ότι έχει εκλείψει πλέον. Υπάρχει πιθανότητα, εξαρτάται τι έντυπο διαβάζει κανείς, υπάρχει πιθανότητα να δούμε και αυτό που αναφέρθηκε κάποιος σε αυτό ως ο πυρηνικός χειμώνας των εργατικών στη Βόρεια Αγγλία,
Γιατί είναι πάρα πολύ αργά πια όταν υπάρχει τέτοιου τύπου ιδεολογική ηγεμονία από τον δεξιό έως ακροδεξιό τύπο σε ανθρώπους όχι των πόλεων, των αυτών κέντρων περισσότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να αλλάξουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Το κλειδί βέβαια είναι αν θα ψηφίσουν όπως συχνά αναφέρεται οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι σε μεγάλη πλειοψηφία περιμένουμε ότι θα υποστηρίξουν τους εργατικούς και αυτό θα κάνει μια τεράστια διαφορά. Αλλά πολύ συχνά είναι οι άνθρωποι δεν. Αυτή είναι επίσης μια πραγματικότητα. Ούτε τα τελευταία γεγονότα θα τους κάνουν να πάνε στην κάλπη, λέτε. Γιατί τα τελευταία γεγονότα σίγουρα έχουν πλήξει το προφίλ της Τερέζα Μέη. Αναφέρομαι στις τροποκρατικές επιθέσεις. Ναι, αλλά ξέρετε, η Βρετανία είναι μια χώρα τόσο ταξικά διδασμένη, στο πούμε έτσι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα. Και ούτε καν τους αφορούν σε μεγάλο βαθμό αυτά που συμβαίνουν, όπου και να συμβαίνουν. Mm-hmm. Δεν πρέπει να χάνουμε την αίσθηση της κλίμακας κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί φοιτητές, πολλοί από το θετικό κύμα φυσικά θα ψηφίσουν. Άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πεισμένοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη ζωή τους, με όποιο κόμμα και να βρεθεί στην εξουσία, δεν θα πάνε. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ανθρώπους είναι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι θα διαφορήσουν. Σχεδόν βέβαια. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για τα ποσοστά της αποχής? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο υπόψη μου και διαβάζω βέβαια καθημερινά τι ακριβώς δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες όμως είναι και αρκετά διαφορετικές. Mm-hmm. Περισσότερο μπορούμε να μιλάμε για ερμηνεία δημοσκοπήσεων και τι ακριβώς θέλει να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο κάθε έντυπο το οποίο της προβάλλει. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία, ξεκινάνε οι διαδικασίες μετά για το Brexit. Αυτό πρακτικά τι θα σημαίνει, ας πούμε, και για εσάς που είστε πολίτης μιας άλλης χώρας, θα μπορέσετε να παραμείνετε στο πανεπιστήμιο και να εργάζεστε εκεί, ή θα πρέπει να βγάλετε πράσινη κάρτα, να μπείτε σε μία γραφειοκρατία? Το δεύτερο είναι σίγουρο ότι ότι θα χρειαστούν διαδικασίες και να μεταχθεί κανείς σε μια διαδικασία που πάρα πολύ διαφορετική από αυτό που πρόσφερε ως τώρα η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θα χρειαστούν, mm-hmm. και το Πανεπιστήμιο, γενικότερα ο θεσμός, και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό. Γενικά είμαστε ψήτρεμοι, γιατί νομίζω ότι αντίληψη είναι ότι η αλλαγή θα είναι τόσο τέτοια κλίμακα που είναι καταστασισμός όταν και αν συμβεί αυτό. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, δεν υπάρχει πανικός προς το παρόν, μάλλον γιατί και αρκετοί δεν νομίζουν ότι θα επηρεαστούν άμεσα, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέχρι κανείς να έρθει το χείλος του κουρεμού να πιστέψει ότι βρίσκεται εκεί. Έχετε σκεφτεί εσείς την επόμενη μέρα τι θα κάνετε? Την επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαι εδώ και θα στη δουλειά μου κανονικά. Είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο μια κατάσταση. Είμαστε μια μικρή ήπειρος, όπως γνωρίζετε, με πάρα πολλές πτήσεις, με φθηνές πτήσεις από τη δεκαετία του 90 κλπ. Οπότε πάρα πολλοί από εμάς ζούσαν πάντα σε δύο μέρη. Mm-hmm. Υπήρχαν δομικά στοιχεία τα οποία αποδείχτηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να ζούμε κάπου και να εργαζόμαστε, να πληρώνουμε φόρους ή να έχουμε ένα σπίτι, χωρίς παράδειγμα να έχουμε πλήρη δικαιώματα που θα είχαμε αλλού ως πολίτες. Αυτό είναι μια δομική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει φυσικά το αντίστοιχο για έναν Βρετανό που θα βρισκόταν στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Και έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα και αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα. Ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για το Brexit, γιατί δεν μπορούσαμε αυτόματα να ψηφίσουμε, δεν θεωρούμε ότι ήταν πολίτες της Βρετανίας, και για την επόμενη μέρα που θα έρθει. Αλλά ας πούμε, η ψυχραιμία δεν έβλεψε ποτέ κανένα.
Μοιάζει ότι δεν θέλετε να το σκεφτείτε πολύ έντονα έτσι για το τι θα κάνετε τότε. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να δει τις συνθήκες κάπως πιο κοντά. Αγαπώ και τις δύο χώρες πάρα πολύ. Ζω και τις δύο εξάλλου. Τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι. Και για τους πανεπιστημιακούς ισχύει το ίδιο. Οπότε οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Πόσα χρόνια είστε εκεί? Εντελώς στοιχεία από το 1991. Οπότε, έλεγα όλη την ελληνική ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος. Βλέπετε αλλά ότι μπορεί... Συγγνώμη. Στην Ελλάδα, δεν είναι... Ναι. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει και μία αντίδραση, επειδή στην Σκωτία δεν ήθελαν το... να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ακολουθήσουν τον Brexit. Δηλαδή να πάμε σε μία διαίρεση, να το πω, να θέλει να ανεξαρτοποιηθεί η Σκωτία, αν όντως προχωρήσει η διαδικασία του Brexit. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Και αυτό, όπως είπα, είναι και ο λόγος που πιστεύουμε ότι η εκλογική μάχη αύριο θα δοθεί βασικά κυρίως μεταξύ του SNP. Εθνικού κόμματος της Σκωτίας που είναι κατά της εξόδου και των συντηρητικών, οι οποίοι για φορά εμφανίζονται σοβαρά έτσι στη Σκωτία. Όταν εγώ πριν από 10 χρόνια βρέθηκα εδώ για την πριν στην Αγγλία, δεν υπήρχε κατά κάποιο τρόπο το συντηρητικό κόμμα. Η Σκωτία είναι μια χώρα που είναι και αρκετά προοδευτική και πολύ πιο, στηρίζει πολύ πιο έντονα το κοινωνικό κράτος. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι η πιο τίμια τοποθέτηση από οποιαδήποτε κυβέρνηση έχουμε από μεθαύριο ή από λίγο χρόνο, αν έχουμε άνοιγμα στο χέρι και έχουμε ένα hand parliament, οποιαδήποτε κυβέρνηση κανονικά φυσικά θα έπρεπε, όταν είναι γνωστή η όρη διαπραγμάτευση ή όποια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς αυτό ίσως στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν χωρίς να γνωρίζουν καν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα σήμαινε έξοδος. Και να είναι το ερώτημα στο δεύτερο δημοψήφισμα. Θα ήταν πολύ κοντά στο δικό μας δημοψήφισμα που έγινε στην Ελλάδα το 2015. Πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν έδειξε τίποτα. Το ερώτημα σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν αν είναι δεκτή αυτή η όρη. Και αν με βάση τους όρους, με βάση αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει να γίνει το Brexit ή όχι. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία στους Βρετανούς πολίτες να σκεφτούν εκ νέου την τύχη τους. Ασφαλώς, αλλά βέβαια οι Βρετανοί πολίτες δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άλλοι που θα έχουν συμφέροντα βγαίνοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θα είναι ελάχιστοι βέβαια. Οι άνθρωποι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό είναι ενάντια στα δικά τους συμφέροντα. Ναι. Θα ήθελα να τονίσω ότι κατά κάποιο τρόπο τα άρθρα βέβαια που βλέπουμε στον τύπο είναι σε κάποιο βαθμό παραπλανητικά. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα μήνυμα, ένα mail από τον Britain σήμερα σε απάντηση ενός άρθρου στην Guardian, το οποίο έχω διαβάσει και εγώ, το οποίο έλεγε ότι υπάρχει ροή εξόδου των πανεπιστημιακών, γιατί φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί από την Ευρώπη στη Βρετανία. Ότι έχει αρχίσει μια ροή εξόδου με συγκεκριμένα νούμερα, πώς έχουν φύγει. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, σωστά, το ίδιο άκουγα μέχρι τα πόσες προσλήψεις έχουν γίνει παρά την ίδια περίοδο και παρά την ανακήρυξη του Brexit. Οπότε εμείς συνεχίσουμε κανονικά προς το παρόν. Οπότε λέτε ότι δεν έχουν μειωθεί οι επιστήμονες στα βρετανικά πανεπιστήμια. Οι μη Βρετανοί. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο δραματική κατάσταση όπως έχει περιγραφεί. Αναφυσβήτα θα γίνει. Αν υπάρξει Brexit, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι θα δυσκολεύσει τόσο πολύ η ζωή εδώ, του Ευρωπαίου πολίτε, σε κάθε επίπεδο, όχι στη Σκωτία. Η Σκωτία είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση, αλλά και πάλι θα επηρεαστεί. Θα περιοριστούν όλα, ακόμη και οι τιμές των πτήσεων. Ή το πώς μπορούμε να περνάμε τα σύνορα, γιατί πάρα πολλοί από εμάς βέβαια είτε κάνουμε έρευνα κάπου αλλού, είτε δίνουμε συνέχεια διαλέξει σε όλη την Ευρώπη. Οπότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον ίδιο τρόπο. Πείθονται
Υπάρχουν άλλα θέματα που προκύπτουν. Και φυσικά κανείς δεν έχει όρεξη να μεγαλώσει τα παιδιά τους, πολίτες ξένους ουσιαστικά, κάπου αν μπορεί να το αποφύγει. Κυρία Δημητρακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που μιλήσατε στο CNN Greece.